Αγαπητοί συμπολίτε, δεν υπάρχει αφιβολία, αντιμετωπίζουμε ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, πολύ σοβαρό, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας, αλλά το φαινόμενο κυριαρχεί και σε όλη τη χώρα. Από χθε, όλες οι δυνάμεις του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες οι εμπλεγόμενες δυνάμεις είναι σε πλήρη διασπορά και ετοιμότητα. Και οφείλω να πω ότι χάρη σε αυτή την ετοιμότητα και προετοιμασία έχουμε προλάβει ήδη πολλά περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν δυσάρεστα. Ευτυχώς όχι μέχρι τώρα. Αλλά έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο διήμερο. Κανένας εφησυχασμός λοιπόν ούτε από την πολιτεία ούτε από τους πολίτες. Όπως ενημερώσαμε και χθες, έχουν ενεργοποιηθεί τα ενιαία συντονιστικά κέντρα αναπεριφερειακή ενότητα, δηλαδή πυροσβεστική αστυνομία, ένοπλε δυνάμει και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση και λειτουργούν συντονισμένα και από κοινού και οι δυνάμει παρεμβαίνουν όπου και όταν χρειάζεται με βασικό στόχο και προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ζωής των πολιτών καθώς και των υποδομών της χώρας και βέβαια της περιουσίας των πολιτών. Τα ενιαία συντονιστικά κέντρα λειτουργήσαν πολύ καλά. Ήταν μια πολύ σημαντική και χρήσιμη απόφαση, αυτή που πήραμε, και θα συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι το τέλος του φαινομένου. Θα ήθελα να δώσω ορισμένα στοιχεία από σημαντικά συμβάντα. Mm. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος Μέχρι στιγμή έχει διεχθεί στην Αττική 385 κλήσει σε περισσότερε από 20 διαφορετικέ περιοχέ, εκ των οποίων οι 340 κλήσει είναι για αντλήσει υδάτων, οι 11 για απομακρύσει ατόμων από αυτοκίνητα και από άλλα ε, και οπουδήποτε αλλού και ευτυχώς όλες έχουν εξελιχθεί εσίως. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Αττικής βρίσκονται σε γενική επιφυλακή. Στην Αττική παρατηρούνται μεγάλα, πολύ μεγάλα προβλήματα από συσσόρευση υδάτων. Στην Ελευσίνα, παραδείγματος χάρη, στην Οδό Πυραιός, στο ύψο της Πέτρου Ράλλη και της Χαμοστέρνας, καθώς και στην παλιά παραλιακή Ποσειδόνος, στα γλυκά νερά, στο φάρο ψυχικού παρακαλούμε και πάλι τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ας αποφύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση όσο διαρκούν τα έντονα φαινόμενα. Στην Εύβοια, όπου υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή εξαιτία του ότι η περιοχή είχε πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, ήδη 50 οχήματα της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ βοηθούν έτσι ώστε να προληφθούν οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργηθούν. Στην Κέρκυρα υπερχείλησε το ρέμα Μεσογγή στην περιοχή Μωραήτικα. Οι δυνάμεις του πυρεσβεστικού σώματος στο νησί είναι σε γενική επιφυλακή επίσης και επίσης έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων με εναέριους διοσώστες για την απομάκρυση ατόμων από στέγες σπιτιών και άλλα ψηλά σημεία. Μεταβαίνει επίση η Πέπτια Μακ με ομάδα διάσωση σε ορμητικά νορά, νερά και διασωστικέ λέμβου. Στην περιοχή επίση επιχειρεί ερπιστιοφόρο όχημα του πυροσβεστικού σώματο και έχει κινητοποιηθεί και το λιμενικό για έλεγχο στην παραλιακή ζώνη από Μωραϊδίτικα έως και Λευκήνη. Στην Κέρκυρα είχαμε όντως ε, πολύ μεγάλες καταιγίδε που δημιούργησαν προβλήματα. Περιφέρειες και δήμοι βρίσκονται επίποδος με όλες τις δυνάμεις. Το ίδιο βέβαια και η πυροσβεστική, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και όπου χρειάστηκε, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Εύβοια και στη Δυτική Αττική, περιοχές που είχαν πληγεί έντονα από τις φωτιές του καλοκαιριού, εφαρμόστηκε και η εισήγηση της χθεσινής σύσκεψη που ήταν προ την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε ανάλογα με τι ανάγκε σε κάθε περιοχή έχουν ήδη γίνει προληπτικέ μεταφορέ κατοίκων σε ασφαλεί χώρου. Όπω είπαμε και χθε, υπήρχαν σπίτια που ήταν μέσα σε ρέματα και επειδή υπήρχε κίνδυνο οι κάτοικοι να αντιμετωπίσουν πρόβλημα λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, μετακινήθηκαν σε ασφαλεί χώρου είτε σε κατοικίε συγγενών, είτε σε ξενοδοχεία, είτε αλλού. Και τώρα είναι οπωσδήποτε κάτω από ασφαλή συνθήκε. Θα συνεχίσουμε αυτέ τι επιχειρήσει όπου απαιτηθεί σε όλη τη χώρα, ανάλογα με την πορεία των φαινομένων, αλλά όπω είπα και πριν, με έμφαση στι περιοχέ που επλήγησαν το καλοκαίρι από τι πυρκαγιέ. Η ασφάλεια των πολιτών είναι το πρώτο μας μέλημα η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς και είναι κοινό τόπο. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια έχοντας δίπλα μας και τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν από την πρώτη στιγμή ενεργά με τα δικά τους μέσα και ιδίως με μηχανήματα του μηχανικού που διαθέτουν και η συμβολή τους είναι πραγματικά πολύτιμη. Ήδη ενεργούν εδώ στην Αττική, σε περιοχές όπως το ποτάμι ε, στην Ελευσίνα, Σαρανταπόταμος, 40. 40. 40. και θα συνεχίσουν να μας βοηθούν όπου χρειαστούμε. Mm. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω ειδικά τον αρχηγό, και τον Υπουργό και Υφυπουργό Άμυνα για τη μεγάλη του στήριξη σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια. Αύριο, με απόφαση των περιφερειαρχών και κατόπιν βέβαια εισήγηση τη πολιτική προστασία, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Αττική, στην Εύβοια, καθώ και στη Χαλκιδική για προληπτικού λόγους, διότι έχουμε ενδείξει, μετρεολογικές ενδείξει που μας επιβάλλουν να πάρουμε αυτή την απόφαση. Υπάρχει ενδεχόμενο πιο αργά το βράδυ να πάρουμε απόφαση για κλείσιμο σχολείο και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την περιοχή του Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου, αλλά θα έχετε νέα ενημέρωση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπαμε και χθε, μεγάλος μας σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι το 112. Έχει ενεργοποιηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας, με συγκεκριμένε οδηγίε στου πολίτε, στη Δυτική Ελλάδα, χθε και σήμερα, χθε, σήμερα στην Αττική, στην Αργολίδα, στην Κορυθία, στη Χαλκιδική, στη Θάσο, στην Καβάλα και πριν από λίγο, γύρω στι 3 το μεσημέρι, στη Βιωτία, Φθιότητα και Εύβοια. Το 112 είναι σύμμαχό μα και παρακαλούμε του πολίτε να ακολουθούν τι οδηγίε. Γιατί για να πάρουμε την απόφαση. Να στείλουμε το 112 και το μήνυμα σημαίνει ότι τη μελετήσαμε πάρα πολύ. Είναι προληπτικό μέτρο. Συνεχίζουμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται βέβαια κανένας πανικός, αλλά οφείλω να επαναλάβω. Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση, ειδικά στις περιοχές που έχουν πάρει μήνυμα από το 112. Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού και αποφεύγουμε την παραμονή μα σε υπόγειου, ημιυπόγειου και ισόγειου χώρου όταν βλέπουμε να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρα, ιδίω κατά τι νυχτερινέ ώρε. ή καταφεύγουμε, τηλεφωνούμε στην πυροσβεστική ή οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε να μα μετακινήσει, υπάρχουν έτοιμε δυνάμει διασπαρμένε σε όλη την Ελλάδα για να γίνει αυτή η συγκεκριμένη δουλειά. Και τρίτον, Δυστυχώ πολλέ φορέ συμβαίνει και έχουμε θρυνήσει θύματα γι' αυτό για κάποιε απερισκεψίε. Για κανένα λόγο δεν διασχίζουμε χυμάρου ρέματα ή δρόμου που έχουν πλημμυρίσει. Είτε πεζή είτε με το όχημά μα. Αγαπητοί συμπολίτε, παραμένουμε σε επιφυλακή. Θα τα καταφέρουμε. Επιμένουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.